Γεια σας. Ποιος είναι έτοιμος να τον πάρω μαζί μου στο καλύτερο βιβλιοπωλείο της Ελλάδος? Λοιπόν, σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στη Σωτηρία και συγκεκριμένα στο βιβλιοπωλείο Η Διαγώνιος, βασικά Διαγώνιος, θα σας το έχω δει να το ακολουθήσετε στο Instagram, που είναι μια μικρή επιχείρηση στη Νέα Μάκρη, αλλά στέλνει σε όλη την Ελλάδα πάρα πολύ γρήγορα τεράστια γκάμα βιβλίων και όχι μόνο ελληνικών αλλά και ξένων και έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση, πάντα βάζει έξτρα δωράκια μέσα, έχει ό,τι τις ζητήσεις και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε όμως να δούμε από πού έρχονται όλα αυτά και τη Σωτηρία. Φτάσαμε. Το αστείο είναι ότι έχω παρκάρει σχεδόν στην ίδια θέση που παρκάρα και την προηγούμενη φορά. Έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Πάρα πολύ ζέστη. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει έβρεχε. Αλλά τώρα εδώ που έχει, είναι το βιβλιοπωλείο. Είναι απέναντι από μια μικρή πλατείτσα, θα σας δείξω, που είναι πάρα πολύ όμορφα. Και γενικά, επειδή έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, είναι ιδανικά σημεία. Οπότε πάμε να δούμε επιτέλους το βιβλιοπωλείο. Πόσο μου τις πάει. Όταν σε βλέπουν ότι τραβάς βίντεο, προφανώς δεν θέλεις να ακουστεί από πίσω. Και έρχεται όλος και κάθεται ακριβώς δίπλα από το αυτοκίνητο και αρχίζει να μιλάει με τη γειτόνισσα. Με βλέπεις. Τραβάω βίντεο. Με έχεις δει. Με κοιτάς. Με κάνεις να νιώθω με αμηχανία. Συνεχίζεις όμως και έρχεσαι και κάθεσαι ακριβώς από δίπλα μου. Τι να πω. Βιβλιοπωλείο Διαγώνιος που σας έδειξα απ' έξω και θα τις κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Τι ωραία! Αρχικά πες μας λίγο για σένα. Αχ, τι να σας πω. Δουλεύω στο βιβλιοπωλείο όλη μου τη ζωή στην ουσία. Το είχαν πριν οι γονείς μου και μετά το ανέλαβα εγώ. Και επίσης δεν τα πάω καλά με την κάμερα. Και γι' αυτό έχω άγχος, παιδιά. Γράψτε τη στα σχόλια πόσο τέλεια είναι. Λοιπόν, και τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων έχω φτιάξει και το e-shop που κάποιοι από σας έχετε δει, κάνουμε και διάφορα με τα social media και αυτά. Αρχικά ξέρουμε ότι ήταν οικογενειακή επιχείρηση, έτσι. Ναι. Πώς όμως αποφάσισες, δηλαδή σου άρεσαν τα βιβλία από μικρή και γι' αυτό είπες να συνεχίσεις ή ας πούμε επειδή έβλεπες τους γονείς που ερχόντουσαν συνέχεια εδώ και τους άρεσαν τα βιβλία, έτσι και εσύ απέκτησες αυτό το δαιμόνιο? Νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα, δηλαδή εννοείται ότι αγαπούσα τα βιβλία πάρα πολύ από πολύ μικρή ηλικία. Κυριολεκτικά, όταν ανοίξαμε το μαγαζί, όταν ήμουν 2 χρονών. Από την πρώτη μέρα, ξέρω εγώ πήγαινα στους διαδρόμους με τα βιβλία, γιατί έχουμε και χαρτικά σχολικά. Mm. Αλλά εμένα η αγάπη μου είναι στο βιβλίο. Και δούλευα, ας πούμε, τα καλοκαίρια full time κανονικά. Το είχα κρατήσει, παιδί μου, πολύ στην καρδιά μου αυτό το μαγαζί, όλα τα χρόνια και του σχολείου. Και αφού του πήγα στο πανεπιστήμιο, τελείωσα κανονικά τις σπουδές, αλλά νομίζω δεν με συγκινούσε τόσο πολύ το να ακολουθήσω την καριέρα σε σχέση με τις σπουδές μου και επειδή μου αρέσουν και γενικά οι επιχειρήσεις και ό,τι αυτό σημαίνει να διοικείς μια επιχείρηση. Και το κάνει πάρα πολύ καλά, να πούμε. Προσπαθώ. Και το βιβλίο φυσικά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσα να απομακρυνθώ πάρα πολύ από τον κλάδο των βιβλίων. Δηλαδή, αν δεν είχα το μαγαζί, πάλι κάπως τα βιβλία θα ήθελα να δουλεύω με κάποιο τρόπο. Γενικά, βλέπουμε ότι προσπαθείς πάρα πολύ και ότι είσαι εδώ και για τους πελάτες. Γιατί πάντα, ας πούμε, θα βάλεις ένα αυτοκολλητάκι, θα βάλεις μια καραμελίτσα, θα βάλεις ένα μολύβι, ένα σελίδαδίκτυο. Δηλαδή, πάντα θα βάλεις κάτι έξτρα. Και δεν είναι ότι τα χρειαζόμαστε αυτά, αλλά είναι ένας τρόπος που βλέπουμε ότι
μας προσέχεις, μας αγαπάς, δηλαδή, και να μην τα έβαζες, και αυτό το βάζει ένα γραμματάκι, το οποίο ας πούμε λέει να τα χαρείς. Καλό διάβασμα, ναι. Ελπίζω να σου αρέσουν, τέτοια. Γράφει διάφορα ανάλογα με τι έχει παραγγείλει ο καθένας, ας πούμε. Και αυτό, ακόμη και αυτό να υπήρχε μόνο, δείχνει ότι ξεχωρίζει και από άλλα βιβλιοπολία, αλλά και πόσο όμορφο είναι. Και βλέπουμε συνέχεια ότι προσπαθείς και τα σχετικά, τι σου δίνει δύναμη να πεις ότι okay, μπορεί να μην πάει καλά αυτός ο μήνας, αλλά εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ, θα συνεχίσω να θέλω. Τι σου δίνει δύναμη να το κάνεις αυτό. Πέρα από, εντάξει, όπως είπαμε, την αγάπη για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, νομίζω ότι ειδικά με τους ανθρώπους στο Instagram έχω δημιουργήσει μια τόσο όμορφη σχέση, που πραγματικά τους νιώθω σαν φίλους μου, σαν μέρη μιας οικογένειας ευρύτερης. Οπότε κάθε φορά που θέλω να στείλω μία παραγγελία τους, μου είναι διανόητο να μην τους στείλω κάτι. Μπορεί να είναι πολύ μικρό, θα είναι αμελητές ποσότητας ή ποσού χρηματικού. Αλλά μόνο και μόνο γιατί θέλω πραγματικά να δείξω ότι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση, γιατί με τέτοια πληθώρα και βιβλιοπωλείων υπάρχουν άνθρωποι που συστηματικά με διαλέγουν. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι ένα μικρό δωράκι και όλα αυτά. Και ακόμα και σε αυτές τις περιόδους που λες που δεν είναι τόσο καλές από πλευράς δουλειάς και όλα αυτά, αυτή η στήριξη που μπορεί να είναι μόνο για ένα μικρό βιβλίο, να είναι για ένα μαρκαδόρο, ρε παιδί μου, κάτι, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σημαίνει ότι είναι εκεί κάποιοι άνθρωποι, ό,τι και αν γίνει. Και γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστώ πάντοτε με όποιο τρόπο μπορώ. Άμα την επιλέγουμε κιόλας να πούμε, γιατί παιδιά τα φέρνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, άμα δεν έχετε. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ειδικά κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που άλλοι παραγγείλουν ένα βιβλίο και ερχόντουσαν μετά από 2 εβδομάδες, η σωτηρία το είχε και σε 2 μέρες. Αν όχι την επόμενη. Και εμείς φάση. Έχω κάνει συμφωνία με τον διάβολο, τον Ελτά. Το μυστικό. Το μυστικό, δεν σας το λέω όλα. Και πώς, ας πούμε, μπορεί κάποιος να παραγγείλει από εσένα, δηλαδή, γιατί είναι αρκετά μακριά η Νέα Μάκρη για τους περισσότερους. Αλλά πώς μπορεί να παραγγείλει κάποιος από εσένα. Αν θέλει για βιβλία μόνο, ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω Instagram ή Facebook να μου στείλει μήνυμα και κανονίζουμε όλα τα της αποστολής και τα λοιπά. Θέλεις και αντικαταβολή και όλα, έτσι. Και αντικαταβολή και με κάρτα, με κατάθεση, κλασικά, με όλους τους τρόπους. Έχουμε και το e-shop, όπως είπα, στο οποίο, επειδή το φτιάχνω όλο εγώ, το στείνω και τα περνάω τα βιβλία μόνη μου όλα, λόγω έλλειψη τελείως χρόνου, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος, έχω μείνει πολύ πίσω στο να περνάω τα βιβλία. Οπότε δεν θα βρείτε μεγάλη ποικιλία εκεί, αλλά όποιο βιβλίο έχετε δει οπουδήποτε, στο Instagram, στο YouTube, οπουδήποτε, κατά πάσα πιθανότητα μπορώ να σας το φέρω και μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Και πάρα πολλά αγγλικά βιβλία. Εγώ θυμάμαι ότι, ας πούμε, το From Blood and Ash που κάποιος το έχει πάρει σίγουρα αυτή τη στιγμή. Αυτό το περιμένω τώρα. Έχω προπαρακυλήσει, μπορείς να φανταστείς. Πρέπει να μου έρθουν 5 κούτες μόνο με αυτό το βιβλίο τώρα. Χαμός. Γενικά μπορείτε να τη ζητήσετε οποιοδήποτε αγγλικό βιβλίο θέλετε. Δηλαδή, εκτός από ελληνικά και οποιοδήποτε αγγλικό, και μπορεί να προσπαθήσει να σας το φέρει. Μπορεί να το έχει ήδη. Έχει πάρα πολλά βιβλία αγγλικά. Στο Instagram, ας πούμε, να μας ακολουθείτε. Έχω και highlights μέσα στο προφίλ που μπορείτε να δείτε όλα τα βιβλία που έχω εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα να τα πάρετε αμέσως, δηλαδή. Ναι, στείλτε, μην τρέπεστε. Σωτηρία, θέλω αυτό. Θέλω το hardback του Atlas 6. Λέω εγώ τώρα ένα. Άλλο. Επίσης έχει την Penelope Douglas. Έχει το Punk, τέλος πάντων, 57. Και το Birthday Girl. Έχει, εννοείται, Colin Hoover, πολύ ποικιλία, όχι αστεία. Όλα τις Colin Hoover, παιδιά, χαμός. Τι ηλικίες έρχονται συνήθως και ζητάνε βιβλία, ας πούμε. Έρχονται πιο μεγάλοι, έρχονται νέοι. Ευτυχώς έρχονται, νομίζω, από όλες τις ηλικίες. Η πλειοψηφία, νομίζω, ότι είναι ενήλικες, έτσι, γύρω στα 30-40, κάπου εκεί. Αλλά πλέον βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το TikTok και σίγουρα το YouTube, το Instagram, όλα. Και έχω δει πάρα πολλά νεότερα παιδιά, όπως, ας πούμε, εκεί στα 16, 18, κάπου εκεί, και έρχονται εκεί πάρα πολύ και ζητάνε τα γνωστά αυτά βιβλία που είναι the trends, αλλά αυτό τους οθεί και αρχίζουν και διαβάζουν και περισσότερο μετά. Και ποιο είναι, ας πούμε, το είδος που προτιμάνε περισσότερο, είναι τα κοινωνικά, είναι τα φαντασίας, δηλαδή πάντα αναφορικά με τις ηλικίες. Με τις ηλικίες, ναι. Νομίζω ότι όσο πιο μεγάλοι είναι, πηγαίνουν σε, ας πούμε, ιστορικό, μυθιστόρημα, καλά τα αστυνομικά είναι πάντοτε στα top, κοινωνικά, και οι πιο νεαρές ηλικίες είναι πολύ φαντασία, romance. Επίσης πάρα πολύ, ειδικά τώρα, λόγω Colin Hoover, τα είπαμε. Η Colin Hoover, η Penelope Douglas, ποια άλλο πουλάει, ας πούμε, έτσι πάρα πολύ. Η Emily Henry που έχει γράψει το You and Me in Vacation. Η Ellie Kennedy. Η Ellie Kennedy, ναι.
πολύ. Ακόμη και εγώ την ξέρω που δεν διαβάζω τόσο πολύ. Είναι πολύ καλή, πολύ ωραία. Έχουμε, ας πούμε, την σειρά Brian Yu, που είναι το The Rich το πρώτο. Είναι σαν το spin-off του αυτού εδώ, του Off-Campus. Ναι, του Off-Campus. Ναι. Το The Rich σας το έχω προτείνει πάρα πολλές φορές. Είναι τέλειο αυτό εδώ. Υπάρχει τέλος πάντων πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε ό,τι και αν θέλετε, και άμα δεν υπάρχει εδώ θα σας το φέρει. Ναι, πώς αποφάσισες όμως να φέρεις, ας πούμε, αγγλικά βιβλία στο βιβλιοπωλείο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμη και τα public που φέρνουν δεν έχουν τόση ποικιλία στη σωτηρία. Και δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Δεν έχουν τόση ποικιλία στη σωτηρία. Η σωτηρία έχει πάρα πολλά βιβλία. Και μετά η πολιτεία που φέρνει, πάλι φέρνει τα πιο κλασικά, δηλαδή. Okay, την Σαμπάτα Χίρ, τα Σάντο Χάντρες και τα σχετικά. Η σωτηρία έχει φέρνει και τα πιο καινούργια και φέρνει και ρομαντικά. Πώς αποφάσισες, ας πούμε, να φέρεις τα αγγλικά βιβλία στο βιβλιοπωλείο σου? Καταρχήν, έχω πάντοτε διάβαζα πάρα πολύ στα αγγλικά. Δηλαδή, νομίζω και στα 14 και μετά διάβαζα συστηματικά στα αγγλικά. Οπότε και εγώ τα αγόραζα κανονικά, όχι σαν βιβλιοπωλείο, γιατί δεν υπήρχε τότε, στα παλιά τα χρόνια, ο τρόπος να τα φέρουμε εμείς σαν μαγαζί. Και τα αγόραζα λοιπόν και πάντοτε έλεγα, μακάρι να μπορούσα στο μαγαζί να φέρω όλα αυτά που θέλω να διαβάσω, να τα φέρνω. Και τώρα τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια που έγινε πιο εύκολο να τα παραγγέλνω κι εγώ και να μου έρχονται από το εξωτερικό, λέω εντάξει, θα επενδύσω ένα κομμάτι σε αυτό. Και μετά όταν είδα κυρίως μέσω του Instagram πόσο μεγάλη απήχηση έχουν και πόσο πολύ τα θέλουν οι άνθρωποι και τα ψάχνουν και αυτά, λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Όλοι είναι παρέα, διαβάζουμε στα αγγλικά μόνο τώρα. Μα η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος μέρα με τη μέρα προσπαθεί και να διαβάζει αγγλικά, ακόμη και αν δεν ξέρει. Είναι κάτι που του αρέσει να προσπαθεί, ας πούμε, για να μάθει, γιατί είναι η μεγαλύτερη ποικιλία στα αγγλικά πλέον. Να, γιατί τα ελληνικά δεν μεταφράζουν τόσο πολύ. Και ιδιαίτερα στις φαντασίες. Καλύτερα να το πάρετε, ας πούμε, από την σωτηρία και όχι από το Amazon, που και έχει φτάσει στις τιμές τα ύψη, υποτίθεται ότι είναι το Amazon. Έτσι. Mm-hmm. Και παίρνει τα βιβλία, καμία σχέση με το πώς τα παίρνω εγώ. Κόψω χρονιά. Και γιατί στηρίζουμε μικρά βιβλιοπωλεία. Είναι ωραία να στηρίζουμε και μικρά βιβλιοπωλεία και μικρές επιχειρήσεις, γιατί βλέπετε πόσο προσπαθεί και πόσο το αγαπάει. Οπότε θα αγαπήσει και εσάς, δηλαδή, και θα κάνει και το κάτι παραπάνω για εσάς άμα τους το ζητήσετε. Δώσε μας τα top 5 βιβλία για αγγλικά και ελληνικά που παίρνουν οι περισσότεροι, δηλαδή αυτό που έχει κάνει τις περισσότερες πωλήσεις. Από όλα τα ίδια. Από όλα, ναι, από όλα. Ναι. Λοιπόν, στα αγγλικά σίγουρα. Εντάξει, δεν ξέρω, βάλω όλα τις Colin Hoover μαζί, γιατί όλα φεύγουν πολύ. Ίσως το Ugly Love και το Reminders of Him, νομίζω είναι τα top αυτή την περίοδο, αλλά όλα της. Επίσης, εννοείται Sarah J. Maas, τα καινούργια της. Crescent City. Αυτό. Αυτό υπάρχει, παιδιά, σε hardback. Αυτό δεν το βρίσκω, όσο και να με ρωτάτε. Επίσης, ναι, το πανέμορφο. Πανέμορφο. Και για να δούμε και πώς είναι μέσα για αυτούς που θέλουν. Έχει ωραίο μέσα αυτό εδώ το. Ναι, έχει το art. Ναι, πολύ ωραία. Πενέλοπε Ντάγκλας που είπαμε πάρα πολύ, επίσης φεύγει. Αυτές τις μέρες μου ζητάνε πάρα πολύ το Red, White and the Royal Blue. Και σήμερα κιόλας που κάνουμε το βίντεο έφερα και το καινούριο της συγκεκριμένης, το Kiss Sarah Wheeler, κάπως έτσι λέγεται. Από τα ελληνικά θα πω εννοείται πάλι την Colin Hoover, το τραγούδι του Αχιλλέα. Επίσης. Και τα Bridgerton γενικά, ναι. Πάρα πολύ το χωράει όλη η αρχαιότητα στα sunset. Α, και από Έλληνα συγγραφέα. Ναι, αυτά. Το και στα αγγλικά δηλαδή φεύγουν αυτά και είναι εξαιρετικά. Επίσης πάρα πολύ, τώρα έβαλα τυχαία το αγαπημένο μου του Bill Bryson, αλλά όλα του πολύ τα δίνουμε γιατί τον αγαπώ πολύ εγώ και συνέχεια το προτείνω σε όλους. Πώς επιλέγεις, ας πούμε, ποια βιβλία θα προτείνεις και ποια βιβλία θα προμοτάρεις? Κυρίως είναι με βάση τα δικά μου γούστα, ας το πούμε. Διαβάζω από όλα τα είδη γενικά, ίσως λιγότερο, ας πούμε, ψυχολογία, αυτοβοήθεια και αυτά. Αλλά διαβάζω γενικά όλα τα είδη. Οπότε με βάση τους συγγραφείς που έχω διαβάσει, με το τι αρέσει σε μένα και τι βλέπω κιόλας ότι ζητάει ο κόσμος από στυλ βιβλίου, διαλέγω τι θα φέρω σε μεγαλύτερη ποσότητα. Γενικά, ας πούμε, από κάποιες εκδόσεις ειδικά φέρνω όλα τους τα καινούργια ούτως ή άλλως. Ναι, τα έχεις διαβάσει αυτά που προτείνεις ή μπορεί να προτείνεις και, ας πούμε, βιβλία που θα έχεις ακούσει από κάποιον άλλον ότι έχει αυτά τα στοιχεία, ναι, που σου ζητάει? Αν μπορώ να προτείνω βιβλίο που έχω διαβάσει και ταιριάζει δηλαδή με αυτό που μου ζητάει άλλος, σίγουρα θα προτιμήσω να προτείνω αυτό. Θέλω να δώσω σε καμία περίπτωση κάτι που άλλος θα μετανιώσει τα λεφτά που έχει δώσει. Είτε έχω φροντίσει να διαβάσω, ξέρω, πολλές κριτικές από ανθρώπους που εμπιστεύομαι και ξέρω ότι έχουμε κοινά γούστα γενικά, αλλά που έχει διαβάσει π.χ. η μητέρα μου. Ρώτησα στο Instagram τους φίλους μας να μας κάνουν ερωτήσεις τι θα ρωτάγανε, τέλος πάντων, έναν ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου. Οι περισσότεροι, να ξέρεις, ήθελαν να δουλέψουν εδώ πέρα. Ελάτε, οι άλλοι θέλανε να
να τους αφήσει τα κλειδιά για ένα μήνα. Θα το κάνουμε όπως στο εξωτερικό που βάζω ένα κρεβατάκι και κοιμάσαι το βράδυ μες στο βιβλιοπωλείο. Δεν το ξέρω τι πήρες αυτό. Αμέ. Τι προσόντα θα έπρεπε να είχαν, ας πούμε. Τώρα θα μιλήσω αποκλειστικά για μένα, γιατί σίγουρα κάθε εργοδότης ψάχνει και διαφορετικά πράγματα. Πέρα από τα, ας πούμε, από πλευράς γνώσεων, εγώ το μόνο που ζητάω βασικά είναι αγγλικά, να ξέρει κάποιος καλά, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ στη δουλειά σε εμάς. Από εκεί και πέρα, με ενδιαφέρει ο άλλος να είναι ευγενικός, χαμογελαστός, να έχει υπομονή γιατί χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ, παιδιά, και να αγαπάει τα βιβλία. Αυτά είναι βασικά που ψάχνει κάποιος. Τι είναι τα υπέρ και τα κατά του να δουλεύεις σε ένα βιβλιοπωλείο? Εντάξει, τα υπέρ να βάλω τα βιβλία, θα τα βάλω. Το πρώτο και το καλύτερο. Το ότι συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπάνε εξίσου πολύ το βιβλίο. Οπότε πάντοτε υπάρχουν ωραίες συζητήσεις, όμορφες γνωριμίες. Ανταλλάσσεις και απόψεις. Βέβαια, βέβαια. Κάθε φορά δηλαδή που συνομιλώ με κάποιον που διαβάζει πολύ, πάντοτε παίρνω κάτι κι εγώ. Το βιβλίο δεν είναι απλά ένα εμπόρευμα, δεν είναι κάτι άψυχο στην ουσία. Οπότε του συμπεριφέρεις διαφορετικά στον τρόπο που το πουλάς. Εξαιρετικά είναι αυτά που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι δουλεύουν στο εμπόριο. Δηλαδή, πιο περίεργοι πελάτες, έτσι, εντάσεις, άγχος. Αλλά τουλάχιστον εφόσον το αγαπάω, δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα άσχημα και τα αρνητικά. Είναι γενικά εύκολο να ανοίξει κάποιος ένα βιβλιοπωλείο, αλλά και να διατηρηθεί κιόλας. Είναι δύσκολο, πάντοτε παίζει ρόλο βέβαια η περιοχή στην οποία έχει ανοίξει. Η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, εγώ στην περιοχή που βρίσκομαι, στη Νέα Μάκρη, αν δεν είχα και το κομμάτι των χαρτοσχολικών, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να αντέξει τόσα χρόνια το βιβλιοπωλείο. Ίσως να έχεις μία εμπειρία στο χώρο του βιβλίου, δηλαδή κάποιος που δεν έχει δουλέψει είτε σε άλλο βιβλιοπωλείο, είτε σε εκδοτικό κάτι σχετικό, δεν θα το έλεγα ποτέ να πάει να ανοίξει έτσι κατευθείαν βιβλιοπωλείο. Είναι, ναι. Πρέπει να γνωρίζεις λίγο εκ των έσω κάποια πράγματα για να καταλάβεις πώς κινείται το πράγμα. Ξέρεις μυστικά έτσι από τους εκδοτικούς? Μυστικά τώρα. θα τα απολαλείψω όλα. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ μυστικά, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται παρασκηνιακά, ας πούμε, ως προς συμφωνίες με μεγάλα καταστήματα, δηλαδή τέτοια πράγματα που επηρεάζουν εμέσως και εμάς. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ μυστηριώδη τα πράγματα. Yeah. Σαν συγγραφέας, ας πούμε, mm-hmm. που θέλει να εμπιστευτεί το βιβλίο του σε κάποιον εκδοτικό. Yeah. Τι θα του έλεγες να προσέξεις ή που ξέρεις και κάποια πράγματα για τους εκδοτικούς από πιο μέσα, ας πούμε. Yeah. Δηλαδή, όχι απαραίτητα να του πεις σε ποιον εκδοτικό θα πάει, αλλά τι θα έπρεπε να προσέξεις αυτά που θα του πούνε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σιγουρέψει ότι ο εκδοτικός με τον οποίο θα συνεργαστεί έχει καλό σύστημα, ας το πούμε, διανομής, γιατί έχει τύχει γνωστοί μου συγγραφείς να έχουν βγάλει το βιβλίο τους, να κυκλοφορεί μεν κανονικά, αλλά ο συγκεκριμένος εκδοτικός, για παράδειγμα, να μην έχει ούτε εύκολη πρόσβαση σε βιβλιοπωλεία, ούτε αφήνει τα βιβλιοπωλεία εύκολα να παραγγείλουν από αυτόν. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτεί να παραγγείλεις 500 ευρώ βιβλία για να σου στείλει τον ένα τίτλο που θέλεις. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι σε μια παρουσίαση. Πώς το έχουν χειριστεί? Έχουν βοηθήσει από τα πιο απλά, δηλαδή με υλικό να μου στείλουν αφήσεις και τα λοιπά, ναι. Μέχρι και την επικοινωνία της εκδήλωσης. Το κάνουν αυτό κομμάτι σωστά? Αν όχι, ας πούμε, ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο? Πέρα από τα γραφειοκρατικά, και αυτά δεν τα αναφέρω, που είναι για όλες τις επιχειρήσεις, θα πρέπει ο ίδιος να έρθει σε επαφή με εκδοτικούς. Τουλάχιστον θα πρέπει με τους μεγάλους. Γιατί από ένα σημείο και έπειτα, όταν γίνει λίγο γνωστό και όλα αυτά, έρχονται και οι εκδοτικοί μόνοι τους που θέλουν να παρουσιάσει στο μαγαζί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό εξ αρχής να αποφασίσει κάποιος λιγάκι το στυλ που θέλει να είναι το μαγαζί, δηλαδή σε τι θα, όχι θα εξειδικεύεται και καλά, αλλά ποιο είδος πελατών θέλει να προσεγγίσει. Αυτά είναι τα βασικά βήματα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που ακολουθούμε για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ναι. Επίσης, εγώ αυτό που αναρωτιόμουν πάντα και πάρα πολλοί αναρωτιούνται είναι πώς προμηθεύεται ένα βιβλιοπωλείο τα βιβλία. Δηλαδή, παίρνεις έναν εκδοτικό και του λες φέρε μου αυτά, ή και για τα αγγλικά δηλαδή, mm-hmm. υπάρχει κάποιος σαν μεσάζοντας που τα κάνει όλα? Υπάρχουν και τα δύο, δηλαδή με κάποιους εκδοτικούς συνήθως έχεις μία συμφωνία ότι αν θα βγουν αυτά τα βιβλία θα μου τα στείλεις όλα από τόσα τεμάχια. Mm-hmm. Σε άλλους εκδοτικούς πας λίγο πιο στοχευμένα, δηλαδή κάνουμε εμείς πρώτα την έρευνά μας ότι
αυτός είναι ο κατάλογός του, μας ενδιαφέρουν τα 10 του βιβλία. Παίρνουμε τηλέφωνο, email κτλ. Τα παραγγέλνουμε και μας στέλνουν μόνο αυτά. Mm-hmm. Στα ξενόγλωσσα είναι λίγο πιο περίπλοκη διαδικασία. Ναι. Έχω έναν μεσάζοντα, ας πούμε, στον οποίο στέλνω, ξέρω εγώ, μήνυμα. Μπορούμε να φέρουμε τους 10 αυτούς τίτλους. Περιμένω να μου απαντήσουν πρώτα. Ναι, μπορούμε σε αυτή την τιμή. Τα θέλετε, τα θέλουμε. Στέλνουμε μετά από σε τεμάχη και μετά περιμένουμε ένα μήνα. Ναι. Να έρθουν τα καημένα, τα φιλιαράκια. Τα ξένα βιβλία στην Ελλάδα είναι λες και παραγγείλεις ναρκωτικά. Επίσης, πάρα πολλοί αναρωτιόντουσαν αν ξέρεις όλα τα βιβλία που έχεις στο μαγαζί. Νομίζω ότι ξέρω περίπου το 90%. Είναι κάποια βιβλιαράκια, ας πούμε, κυρίως τα παιδικά που έχουν παρόμοιους τίτλους κάποια ή είναι από σειρές μεγάλες. Μπορεί εκεί πέρα να μην τα θυμάμαι ακριβώς τι έχω. Αλλά το 90% των βιβλίων που έχω αυτή τη στιγμή στο μαγαζί το θυμάμαι. Και παιδιά, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί και εγώ ξέρω ότι έχω ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου και μερικές φορές ξεχνάω που το έχω βάλει ακριβώς. Οπότε σκέψου εσύ που έχεις όλα τα βιβλία. Και ποια είναι τα δικά σου 3 αγαπημένα βιβλία που έχεις? Αυτή είναι πολύ κακιά ερώτηση. Είμαι ήμουν. Λοιπόν, θα πω. Αυτό θα με αφήσει να το βάλω έτσι μαζί, που είναι του Tolkien Άρχοντας του Δαχτυλίδια. Θα το βάλω μαζί. Εντάξει, θα κλέψω λίγο. Θέλω να πω Jane Austen, γιατί μου είχε ανοίξει όταν την είχα πρωτοδιαβάσει τον κόσμο στην κλασική λογοτεχνία και στο ρομαντικό μυθιστόρημα, που είναι δύο είδη που μου αρέσουν. Οπότε να πω την Περηφάνεια και Προκατάληψη, επειδή μου αρέσει και περισσότερη ταινία. Θα πω και τον Aragorn. Ναι. Πολύ ιδιαίτερο. Θα τη κάνουμε και την τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που έφιασε να γίνει στο μέλλον, γενικά για το χώρο του βιβλίου, αλλά και για τα βιβλιοπωλεία? Θα ευχόμουν να... Μπορείς να ευχηθείς πάνω από ένα πράγμα. Α, ναι. Έχω ελευθερία. Λοιπόν, γενικά για το χώρο του βιβλίου, θα ήθελα να δούμε και στην Ελλάδα μεγαλύτερη ποικιλία συγγραφείς, είτε μεταφρασμένους είτε και εγχώριους, γιατί υπάρχουν λίγο κάποια στιγανά ότι έβγαλε π.χ. τα πολύ γνωστοί συγγραφείς, θα βγάζουμε μόνο τα δικά της βιβλία για πάντοτε, χωρίς να προσπαθήσουμε να βγάλουμε καινούριους συγγραφείς. Και αυτό με εξοργίζει. Δεν μας εξοργίζει όλους. Ναι, πραγματικά. Και να δώσουν και ευκαιρία και σε νέες φωνές να ακουστούν περισσότερο, που έχουμε πραγματικά. Καλή ώρα, βλέπετε. Έχουμε τόσους ταλαντούχους ανθρώπους που εξαγωμοχθούν για το κάθε βιβλιαράκι που θέλουν να βγάλουν. Και θα ήθελα επίσης να μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεννόηση κάπως μέσα στο κλάδο από την πλευρά των βιβλιοπωλείων, δηλαδή των μικρών βιβλιοπωλείων. Νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, και αν υπήρχε καλύτερο συντονισμός και δεν υπήρχαν τίποτα ίντριγκες που αυτό υπάρχουν. Ναι, αν φεύγαν αυτά τα πράγματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε στοχευμένα πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή και φεστιβάλ. Δηλαδή, έχω σκεφτεί μόνη μου, φανταστείτε μόνη μου, χωρίς τη βοήθεια άλλων, έχω σκεφτεί ένα σωρό πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά επειδή δεν υπάρχει. Αυτό. Πάρα πολύ. Η Επιτροπή στην Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει και σαν συγγραφέα και στο Instagram και γενικά, δεν είναι μόνο τα βιβλιοπωλεία ή δεν είναι μόνο ένα πράγμα, μια επιχείρηση. Έχω καταλάβει ότι στην Ελλάδα κοιτάνε όλοι πώς θα ρίξουν τον δίπλα και όχι πώς θα γίνουν αυτοί καλύτεροι. Και να συμπαρασύρουν και άλλους μαζί. Ή να κάνουν μια συνεργασία, να μην τα πας μόνο εσύ καλά. Να τα πάω και εγώ και εσύ μαζί. Βέβαια. Κατάλαβε. Ειδικά και, και από την πλευρά των συγγραφέων, νομίζω ισχύει αυτό, αλλά και από τα βιβλιοπωλεία τα μικρά. Το να κερδίσει κάποιο μικρό βιβλιοπωλείο κάτι είναι κέρδος για όλα. Δηλαδή, εγώ ξέρω που μου λένε κάποιοι πελάτες που έρχονται συχνά: αχ, αυτό το βιβλίο ήθελα να το πάρω από σένα, αλλά έτυχα σε αυτό το μικρό βιβλιοπωλείο και το πήρα. Λέω, πάτε καλά. Ευχαριστώ, θα σας πω και πάλι. Μπορεί να μην παίρνω εγώ τα συγκεκριμένα χρήματα, αλλά στη μεγάλη εικόνα είναι λες και το πήρες από μένα. Αν πάρει ένα βιβλίο από σένα, αν προωθήσει 5 φορές στο βιβλιοπωλείο. Βέβαια. Αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια. Γιατί μπορεί εσύ να μην μπορεί να πάρει ένα παραπάνω βιβλίο, ας πούμε, αλλά μπορεί να πάρει κάποιο άλλο και εσύ θα του έχει προωθήσει αυτό το βιβλιοπωλείο. Πολύ σημαντικό. Ναι, ακόμη και αν δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά, έστω να πει ένα καλό λόγο για αυτό το βιβλίο ή για αυτό το βιβλιοπωλείο ή για αυτό την επιχείρηση γενικά, σίγουρα θα βοηθήσει πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, ας πούμε, στις νέες κυκλοφορίες, που οι περισσότεροι νομίζω πλέον, όταν αγοράζουμε βιβλία, κοιτάμε τα πιο νέα. Ναι. Ειδικά όταν παίρνεις συνεχώς βιβλία, τα παλιά, ό,τι ήταν να πάρεις, το έχεις πάρει σε γενικές γραμμές.
είτε το πάρεις από μένα, είτε το πάρεις από το public, την πολιτεία, δεν ξέρω από πού, η τιμή είναι η ίδια, εφόσον υπάρχει ενιαία τιμή βιβλίου. Mm-hmm. Οπότε, εφόσον σου προσφέρεται η ίδια τιμή, γιατί να μην στηρίξεις ένα μικρό βιβλιοπωλείο και ακριβώς, να πάρεις το καινούριο από ένα μεγάλο. Ή για πες μας, επειδή προσπαθείς τόσο πολύ και το έχουμε δει, ξαφνικά βλέπουμε και κάποια πραγματάκια που κάνεις στο Instagram, όπως για παράδειγμα τα e-διαγώνιος battles. Τι ακριβώς είναι αυτά? Σκέφτηκα επειδή, εντάξει, είμαστε στο Instagram, όλοι, οι περισσότεροι που με ακολουθούν είναι και bookstagrammers. Το πιο ωραίο που σκέφτηκα έτσι για να κάνουμε κάτι πιο διαδραστικό, είναι να δίνουμε εμείς ένα θέμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα μέχρι τις 15 Μαΐου έχουμε σαν θέμα τη φύση, λουλούδια, ξέρετε, ό,τι ανοιξιάτικο μπορείτε να σκεφτείτε. Δίνουμε λοιπόν εμείς το θέμα και εσείς βγάζετε μια φωτογραφία όπως θέλετε, αρκεί να έχει ένα βιβλίο και κάτι σε σχέση με το θέμα. Και στο τέλος του μήνα σας χωρίζουμε σαν ζευγάρια και στα stories μας γίνεται η μάχη. Δηλαδή ψηφίζουν όλοι όσοι παρακολουθούν τα stories μας ποια φωτογραφία τους αρέσει περισσότερο. Μέχρι που φτάνουμε στο τελικό που βγαίνει ένας νικητής που θα πάρει όποιο βιβλίο θέλει μέχρι 20 ευρώ και κάποια κάποια πραγματάκια άλλα από το μαγαζί δώρο που είναι κρυφό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε στα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μας και ένα subscribe. Εννοείται subscribe. Τα καλύτερα βίντεο βγάζει η Χριστίνα μας. Και πείτε μας στα σχόλια τι που μπορεί να έχετε για τη σωτηρία, να ξέρετε ότι θα σας απαντήσει, αν θα σας άρεσε να ξαναδούμε κάτι παρόμοιο, το οτιδήποτε τέλος πάντων. Γεια σας! Yeah. Γύρισα λοιπόν, φυσικά δεν έφυγα μαύρια χέρια. Το πρώτο που πήρα είναι το Punk 57, έχω ακούσει τα καλύτερα, είναι από την Penelope Douglas που έχω διαβάσει ένα δικό της κρέα κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς, και μου άρεσε αρκετά. Οπότε λέω θα δοκιμάσω και αυτό. Το είδα από το προφίλ της Αθηνάς που της άρεσε πάρα πολύ. Πήρα και το The Deal, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το The Deal, το είχα λατρέψει, αλλά δεν είχα σε έντυπη μορφή, το είχα μόνο σε e-book. Οπότε λέω τώρα που βγήκε με τα καινούργια εξώφυλλα, το πήρα, να το έχω. Μαζί μου έδωσε και αυτούς τους τέλειους σελιδοδείχτες και μετά άκουστε πώς έγινε. Είχα ζητήσει από τη Σωτηρία να μου κρατήσει ένα βιβλίο το οποίο παίζεται πάρα πολύ στο Instagram και στο TikTok και παντού, το είχα δει από την Αγάπη, που είναι Office Romance και Enemies to Lovers. Λοιπόν, και η Σωτηρία μου το τύλιξε σε αυτό το τέλειο πακετάκι. Γενικά, να ξέρετε, όλες τις αποστολές της τυλίγει έτσι πανέμορφα. Και επειδή είχα τα γενέθλιά μου τη Δευτέρα, μου το έκανε δώρο. Δηλαδή, πόσο γλυκούλα, αλήθεια, αγαπώ, την αγαπώ, πραγματικά. Ω, μου βάλε καταρχήν και αυτό μέσα. Εντάξει, λατρεύω Παρίσι. Και το βιβλιαράκι είναι αυτό, είναι το The Fine Print, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, θα το ξεκινήσω σήμερα κιόλας. Η Παυλίνα θα με σκοτώσει γιατί έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε το τσίρκο, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε μέσα πώς είναι. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, έχει την Disneyland νομίζω εδώ πέρα, το κάστρο της Disneyland ενδιάμεσα για να κόβει τα κεφάλαια. Εντάξει, είναι τέλειο. Είναι top. Είναι top. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τα διαβάσω τα δύο. Γιατί το τρίτο το έχω διαβάσει και το έχω αγαπήσει. Καταρχήν, παιδιά, αυτό το δεν σας θυμίζει φάνταση. Τέλος πάντων. Αυτά πήρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα ότι απολαμβάνετε τα βιντεάκια μου. Να ξέρετε, χωρίς εσάς δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Αλλά είναι πιο διασκεδαστικό όταν έχεις να το μοιράζεσαι με κάποιον και όταν βλέπεις ότι αυτά που κάνεις και αυτά που λες, κάποιος τα εκτιμάει και κάποιος είναι εκεί και περιμένει το επόμενο βίντεο. Εμένα γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είχα να σας πω για να μην σας ζαλίζω. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, γεια σας!